Να καεί! Να καεί! Να καεί! Η φύλλα η εθνική! Να καεί! Να καεί! Η φύλλα η εθνική! Ρε Θωμάς, βροχή θα καθόμαστε! Έλα πω, θα βρεθεί! Καλημέρα! Καλημέρα! Πάνε κάτω! Να καεί! Να καεί! Να καεί! Η φύλλα η εθνική! Να καεί! Να καεί! Η φύλλα η εθνική! Φεύγει η τράπεζα, φεύγει η αστυνομία, φεύγουν τα ταχυδρομεία, φεύγουν όλα. Έχουμε μείνει μόνοι μας. Λοιπόν, και διαμαρτυρόμαστε, ήρθαμε εδώ πέρα όλοι οι Κορτιανοί να διαμαρτυρηθούμε για αυτόν τον λόγο. Να επανέλθει πάλι όπως ήταν η τράπεζα και να εξυπηρετείται ο κόσμος. Έχουμε αγωνιστική διάθεση για τα δίκαια του Κορθίου, γιατί μας έχουν απαξιώσει και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Είναι τώρα πράγματα αυτά από την Εθνική, ένα σοβαρό ίδρυμα να εκμεταλλευτεί το κόστος 60 χρόνια και τώρα να σηκωθεί να φύγει. Κάστε μου, είναι λογική αυτή. Και ήρθαμε τώρα εδώ πέρα όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε. Αισθανόμαστε προδομένοι από την Εθνική Τράπεζα, την οποία την υποστηρίζαμε πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να κλείσουν δύο άλλες τράπεζες οι οποίες είχαν έρθει στο Κόρφη και μία ωραία μέρα να βγάλουν μία ανακοίνωση ότι η Εθνική Τράπεζα κλείνει. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση από τα χωριά του Κόρφη, ούτε από το Κόρφη προς την Άνδρο, η οποία είναι γύρω στα 30 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει λεωφορείο. Και εξάλλου, αν ερχόμαστε εμείς στη χώρα, δεν υπάρχει λόγος τώρα πια να υποστηρίξουμε την Εθνική Τράπεζα. Θα πάρουμε τις καταθέσεις μας και θα υποστηρίξουμε κάποια άλλη τράπεζα. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε πια στην Εθνική. Καλημέρα. Το κόρφι είναι εδώ, εδώ πέρα είναι εδώ. Δεν ξέρω ακόμα τι θα σου πω τώρα, είμαι λιγάκι. Βλέποντας τι κάνετες, είναι εδώ. Μπορεί να χωρέσουμε. Δεν ζω όλοι μέσα. Αν μου χωρέσουν όλοι μέσα. Μαζί μας είναι. Έτσι, όλοι μέσα. Αυτό είπα, ας πούμε, για το κουράδο. Μία φορά την εβδομάδα θέλουμε τράπεζα. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε. Δεν είναι δύσκολο νομίζω. Κυρία Τασούλα, θα μπεις μέσα. Για να μπείτε. Ξέρω εγώ, θα μπει κανένας άλλος μέσα. Από το 1974 τον Σεπτέμβριο που μπαρκάρισα για πρώτη φορά δεν έχω πάει σε άλλη τράπεζα, μόνο στην Εθνική. Και τώρα φεύγουν από το Κόρδι. Εντάξει, εγώ το έχω με το ATM, μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα και πρέπει να έρχονται εδώ. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται συνέχεια. Έχουμε μείνει, ταχυδρομείο είχαμε, το πήρανε, αστυνομία την πήρανε, όλα τα πήρανε, δεν έχει μείνει τίποτα. Τώρα φεύγει και η τράπεζα, τελειώσαμε. Δεν... Είναι... Ποιο μέρος, από ποιο μέρος είσαι εσύ? Πίσω μεριά. Ακόμανες οι διαπραγματεύσεις μέσα, δεν τελειώσανε. Ελπίζω να γίνει κάτι. Η άλλη κινητοποίηση θα είναι να αποσύρουμε όλες τις καταθέσεις. Πάτε να ακούτε τσάντα. Όλα χαμένα και τίποτα χαμένα. Σπαθή και τι. Έχουμε ελπίδες. Επόμενη απέτρασή μας είναι να κάνουμε ένα έγγραφο στον διοικητή πλέον, τον κύριο Μιλωνά, και να γίνει μια συνάντηση και με τους φορείς, τους θεσμικούς εδώ και με εμάς. Άρα λοιπόν αποχωρούμε ειρηνικό όπως ειρηνικό. Αποχωρούμε ειρηνικά όπως ειρηνικά ήρθαμε. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν ραντεβού στο Κόρφη όλοι. Μας παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα. Μεταφέρετε τη σύνταξη του Eurobank με 40 ευρώ. Ναι.
δώσουμε. Δηλαδή, τους ενδιαφέρει η σύνταξη. Βέβαια. Και ο άνθρωπος αυτός. Δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός δεν φταίει καθόλου. Αλλά είναι εις βάρος του. Δηλαδή, πλήττεται ο ίδιος σαν διευθυντής. Αλλά... Η τράπεζα αυτή στηρίχθηκε από όλη τη δημοτική ενότητα Κορφίου εδώ και 50 χρόνια. Με την κίνησή της αυτή, το μόνο που καταφέρνει είναι όχι μείωση του κόστους λειτουργίας της, γιατί συνεχίζουν και πληρώνουν και το ενίκιο. Συνεχίζουν και πληρώνουν και τις χρηματοαποστολές. Μείωση μισθοδοτικού κόστους δεν έχουν, διότι υπάλληλος μεταφέρονταν από το υποκατάστημα της χώρας στο Κόρθι. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να απαξιώσουν τον τόπο μας. Μόνο αυτό καταφέρνουν, να πλήξουν την ίδια τη φήμη της Εθνικής Τράπεζας. Και αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αφήσουμε, έτσι. Αγαπάμε όλοι τον τόπο μας. Είναι το τελευταίο χειρό, μιας και το Κόρθι είναι απομακρυσμένο, έχουν απομακρυνθεί όλες οι υπηρεσίες. Συγκοινωνία δεν υπάρχει και είμαστε αποφασισμένοι, εάν δεν παραμείνει το Γραφείο Συναλλαγών, όλοι οι επαγγελματίες και κάτοικοι να κάνουμε ανάληψη καταθέσεων, να κλείσουμε δάνεια και να βγάλουμε τα πόσα από τις επιχειρήσεις μας. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα ξανάχουμε το κατάστημά μας πάλι στο Κόρθι. Όλοι οι επαγγελματίες, αυτό ζητάμε.